Μάλιστα. Πάμε τα επόμενα λεπτά να μιλήσουμε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Τριαντάφυλλο Αλμπάνη. Κύριε Αλμπάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, κύριε Πρίτανη, δεν ξέρω αν θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες. Αύριο μεθαύριο θα είναι εδώ. Όχι, δεν περιλαμβάνεται μία επίσκεψη. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Για το data center, εσείς έχετε ενημερωθεί με την περιφέρεια, με τους αρμόδιους κυβερνητικούς, με τον κύριο Πυρακάκη είχατε συναντηθεί? Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κάποια συνεργασία και κάποια επαφή στο θέμα αυτό, όχι. Μάλιστα. Τώρα, εσείς από την άλλη, τελευταία, ανακοινώθηκε ότι έχετε οριστεί στην ομάδα σοφών, να το πω έτσι, ή διαφορετικά σε μια επιτροπή, αμογελάτε, σε μια επιτροπή συμβούλων, συμβουλευτική επιτροπή του Αλέξη Τσίπρα. 30 μέλη έχει αυτή η επιτροπή. Πείτε μας δύο λόγια, περί τίνος πρόκειται? Ναι, καταρχήν, εντάξει, γελάω με το σοφόν, διότι ουσιαστικά... Έτσι βγήκε προς έξω, ναι. Εντάξει, το σοφόν το βάζουμε σε εισαγωγικά, είναι μια επιτροπή στην οποία οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι έχουν διακριθεί στους τομείς της δραστηριότητας της δικής τους, κυρίως της ερευνητικής, αλλά και της γενικότερης ακαδημαϊκής δραστηριότητας. Να ξεκαθαρίσω λίγο ότι η επιτροπή αυτή δεν έχει σχέση με το κόμμα ή με την κομματική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εντελώς ανεξάρτητη. Η συζήτηση η οποία έχει γίνει με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη τον Τσίπρα, προχθές το απόγευμα, που ήταν η πρώτη συνάντηση, ουσιαστικά τέθηκαν διάφορα θέματα στα οποία ζητήθηκαν από την Επιτροπή συγκεκριμένες προτάσεις και στην τρέχουσα περίοδο που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας ή στη θωράκιση της χώρας και σε σχέση με την πανδημία, αλλά και με μια σειρά άλλα θέματα, καθώς επίσης και για το μέλλον βλέποντας την επόμενη δεκαετία. Τα πιο βασικά θέματα είναι θέματα τα οποία σχετίζονται με τα δικαιώματα, ό,τι περιλαμβάνει τα δικαιώματα, από τους πρόσφυγες μέχρι τις γυναίκες, τα παιδιά, τους αποκλεισμένους, τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία, το θέμα της πανδημίας και πώς αυτή επηρεάζει την οικονομία και την κοινωνία. Η ψηφιακή μετάβαση είναι ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως και η ενεργειακή μετάβαση, η πράσινη μετάβαση, σημαντικό θέμα, η διαχείριση του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή. Η διαχείριση των φυσικών πόρων, κλιματική αλλαγή είναι επίσης σημαντικό θέμα. Και τέλος, το πιο σημαντικό για εμάς τους πανεπιστημιακούς, οι οποίοι έχουμε σχέση με την έρευνα, είναι το κομμάτι της έρευνας και της καινοτομίας και πώς αυτό μπορεί να αποβεί προς όφελος της κοινωνίας, επηρεάζοντας την παραγωγικότητα. Έχετε χωρίσει αρμοδιότητες, κύριε Αλμπάνη, έχετε χωρίσει αρμοδιότητες οι συμμετέχοντες? Καταρχήν, οι συμμετέχοντες, επειδή είναι και από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως από Ηνωμένες Πολιτείες οι περισσότεροι συνάδελφοι, περίπου έχουμε εκφράσει τη διάθεσή μας που θα εργαστούμε. Το ξαναλέω λίγο. Εσείς πού θα εργαστείτε, σε ποιους τομείς από αυτούς που είπατε? Προσωπικά στη διαχείριση των φυσικών πόρων και στο περιβάλλον σε σχέση και με την κλιματική αλλαγή, αλλά και το πιο βασικό για μένα είναι η έρευνα και καινοτομία και πώς από την έρευνα και καινοτομία περνάμε στην επιχειρηματικότητα ή στην παραγωγικότητα καλύτερα. Μάλιστα. Σημαντικό. Τώρα, η επιλογή έγινε από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι? Η επιλογή έχει γίνει κεντρικά από την ομάδα που είναι γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, από την Κεντρική Επιτροπή, νομίζω. Με δικά τους κριτήρια δεν συζητήσαμε γιατί μας επιλέξανε, οπότε θεωρούσαμε ότι είναι οι περισσότεροι ότι είναι μια τιμητική πρόσκληση. Έτσι. Έχουμε διάθεση να δουλέψουμε. Το δηλώνω ξανά ότι δεν μας δεσμεύει κάτι κομματικά, είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή η οποία κάποια στιγμή, εφόσον βρει το χρόνο και δουλέψει και συντονιστούμε μεταξύ μας, θα μπορούμε να έχουμε μερικές προτάσεις. Έχοντας εγώ υπόψη μου και την επάρκειά σας στην επιστημονική αλλά και την εν γέννη προσωπικότητά σας, θα έλεγα ότι μάλλον εσείς τιμάτε αυτή την επιτροπή και γενικά αυτό το εγχείρημα. Σας αξίζει κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχετε επάξια μια θέση συμβούλου ενός πρώην πρωθυπουργού. Οι πολίτες θα αποφασίσουν για το μέλλον. Πάντως, πραγματικά είναι κάτι, σύμφωνα με τη δική μου οπτική, τεχνικά, που σας αξίζει και θα σας δώσει και τη δυνατότητα
να αναπτύξετε και μεγαλύτερη δραστηριότητα σε αυτό το αντικείμενο που μου είπατε λίγο πριν. Εγώ θα σας ρωτήσω όμως, ακριβώς παίρνοντας αφορμή από αυτό, εάν θα είστε υποψήφιος βουλευτής στα Γιάννενα με το ΣΥΡΙΖΑ στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση, ούτε έχει περάσει από το μυαλό μου σε αυτή τη φάση. Συνεχίζω να είμαι Πρίτανης στο Πανεπιστήμιο μέχρι τον Αύγουστο της επόμενης χρονιάς, οπότε... Αύγουστο έχει Πρετανικές εκλογές, Αύγουστο λύγει η θητεία. Τον Ιούνιο, τον Αύγουστο τελειώνει η θητεία μου, η δεύτερη θητεία μου ως Πρίτανης του Πανεπιστήμιου, μέχρι τότε δεν υπάρχει τέτοια προοπτική, ούτε καν τίθεται θέμα συζήτησης τέτοιας προοπτικής. Αυτό το οποίο γίνεται στην Επιτροπή είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, το οποίο έχει σχέση κυρίως με την ακαδημαϊκή δραστηριότητα και την ερευνητική δραστηριότητα του καθένα. Και να μην το σχετίζουμε λοιπόν σε σχέση με τις εκλογές ή με θέσεις υποψηφίων βουλευτών ή οτιδήποτε άλλο. Δεν σκέφτεστε κάτι σε αυτή τη φάση μέχρι το τέλος Αυγούστου? Οι Πρετανικές έχουμε, είπαμε, τον Ιούνιο. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου να σκεφτεί κάτι άλλο εκτός στο Πανεπιστήμιο τώρα. Μάλιστα, το κατανοώ. Το κατανοώ αυτό, αλλά απ' την άλλη κάποιος που μας ακούει μπορεί να πει από εκεί και μετά το αφήνει ανοιχτό ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Καθίστε να φτάσει εκείνη η μέρα. Μέχρι τότε υπάρχει πολλή δουλειά, διότι ήδη από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προεδρεύει στη Σύνοδο των Πριτάνων. Mm-hmm. Προσωπικά θα είμαι πρόεδρος της Συνόδου των Πριτάνων, οπότε θα είναι μια περίοδος αρκετά ενδιαφέρουσα από την άποψη ότι θα κατευθεί ένα καινούριο σχέδιο νόμου που θα αλλάζει πράγματα στα πανεπιστήμια, το οποίο περιμένουμε να συζητήσουμε με το Υπουργείο Παιδείας στις 15-18 Δεκεμβρίου. Να. Είναι περίπου σε 2-2,5 εβδομάδες. Και είναι μια περίοδος η οποία θα καθορίσει και το μέλλον και τη λειτουργία των πανεπιστημίων. Οπότε, είναι το μυαλό σας εκεί για το καταλαβαίνω. Είναι συγκεντρωμένο κυρίως μετά την αλλαγή του χρόνου. Τους 4 πρώτους μήνες θα έχω την ευθύνη του συντονισμού και των άλλων πανεπιστημίων. Οπότε είναι αρκετά ενδιαφέρον θέμα, απαιτεί πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ προσοχή, ώστε να οδηγηθούμε σε λύσεις οι οποίες θα επιτρέψουν στα πανεπιστήμια να ξεπεράσουν την περίοδο και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση και η πανδημία. Μάλιστα. Καθίστε να έρθει εκείνη η ώρα. Το κρατώ αυτό που μου είπατε για μετά την Πρετανική θητεία σας. Το κρατώ και ο καθένας καταλαβαίνει αυτό που θέλει να καταλάβει ή αυτό που καταλαβαίνει από αυτό που λέτε, κύριε Αλμπάνη. Γιατί το ρωτώ και σας το ρώτησα και λόγω της εμπλοκής σας με την ομάδα αυτή των συμβούλων του Τσίπρα, αλλά γιατί έχετε υπάρξει και υποψήφιος βουλευτής, όχι στα Γιάννενα, του ΣΥΡΙΖΑ, στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Εσείς το θυμάστε συνέχεια αυτό. Κάθε φορά που συζητάμε, λοιπόν, μου επαναφέρετε τι έγινε το 2015. Μην μου πείτε ότι προσπαθείτε να το ξεχάσετε. Έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, αλλά δεν προσπαθείτε, δεν κάνετε και προσπάθεια να το ξεχάσετε. Εντάξει. Όντας σύμβουλος του Τσίπρα. Μάλιστα, επειδή ακούω συνέχεια το όνομά σας και στο Δήμο Ιωαννιτών το ακούω και στις διεργασίες που ξεκίνησαν και εκεί. Ακούω ότι ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης μπορεί να εμπλακεί είτε ως υποψήφιος δήμαρχος, είτε σε συνεργασία με τον Ελισάφ. Ακούω αυτά τα σενάρια, τα ακούτε κι εσείς, στο ίδιο χωριό ζούμε, που λέγεται Γιάννενα. Τα Γιάννενα καταρχήν δεν είναι χωριό. Κατά δεύτερον, στα σενάρια αυτά δεν συμμετείχα, ούτε έχω ζητήσει, ούτε έχω συζητήσει με κανέναν και τίποτα από όλα αυτά. Οπότε είναι σενάρια τα οποία μπορεί να περνάνε από το μυαλό ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονται. Είτε η τοπική αυτοδιοίκηση ή τις βουλευτικές εκλογές, αλλά σας λέω λοιπόν ότι δεν συμμετείχα, ούτε θα συμμετέχω μέχρι τον Αύγουστο. Το κατανοώ. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Από εκεί και πέρα ανοίγει το θέμα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα στο Πανεπιστήμιο πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Είπατε ότι έχετε πολλά σημαντικά ζητήματα για τους επόμενους μήνες. Να σταθούμε στα οικονομικά, γιατί πάντα υπάρχει πρόβλημα με τα οικονομικά. Είναι καλύτερη κατάσταση σε αυτή τη φάση από ότι πριν λίγο καιρό? Δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Δυστυχώς, με την έναρξη της κρίσης και κυρίως μετά το 2011, από τις αρχές του 2012, η κατάσταση στα πανεπιστήμια παραμένει δραματική. Το λέω αυτό και το λέω και το επαναλαμβάνω ίσως όσοι μας ακούν σε αυτές τις σύντομες παρουσιάσεις που κάνω από το Δελτία Τύπου. Έχουν πει ότι ο Πρίτανης, ας πούμε, μιλάει συνέχεια το ίδιο θέμα. Είναι δραματικό γιατί
Την περασμένη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να πάω στο Πανεπιστήμιο του Κλερμόν-Φερά στη Γαλλία, με το οποίο συνεργαζόμαστε για να ιδρύσουμε ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο μαζί με το Πανεπιστήμιο του Μπέργεν της Νορβηγίας, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντζάς από την Ρουμανία και δύο μικρά πανεπιστήμια από την Εσθονία και τη Γερμανία και από τις Βρυξέλλες. Είναι ένα δίκτυο στο οποίο είμαστε επικεφαλής κυρίως εμείς και το Πανεπιστήμιο της Γαλλίας, του Κλερμόν-Φερά. Και είχα την ευκαιρία να δω πώς λειτουργούν αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία είναι στο μέγεθος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μάλιστα. Και το Πανεπιστήμιο του Μπέργεν της Νορβηγίας και το Πανεπιστήμιο του Κλερμόν-Φερά έχουν περίπου τον ίδιο αριθμό καθηγητών και τον ίδιο αριθμό φοιτητών και τμήματων. Αν δείτε όμως λίγο η επιχορήγηση την οποία δέχονται κεντρικά από τις χώρες, το Πανεπιστήμιο της Νορβηγίας δέχεται μια επιχορήγηση περίπου στα 80 εκατομμύρια, έξω από τις δυνατότητες που φέρνει από ερευνητικά προγράμματα. Το Πανεπιστήμιο του Κλερμόν-Φερά έχει μια επιχορήγηση 35 εκατομμύρια και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που είναι στο ίδιο επίπεδο, έχει μια επιχορήγηση 5,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτά εδώ πέρα συγκρίσιμα δεν πάνε. Υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο. Στα ελληνικά πανεπιστήμια το διδακτικό προσωπικό εμπολής έχει αναπληρωθεί, έχει κρατηθεί σε ένα επίπεδο και δεν έχει καταρρεύσει παρόλη την κρίση, θα έλεγα. Όχι ότι είναι επαρκές, αλλά έχει κρατηθεί. Εκεί όμως που έχει καταρρεύσει είναι το διοικητικό προσωπικό και η τεχνική υποστήριξη που χρειάζεται ένα πανεπιστήμιο. Κρατήστε τα νούμερα. Το τεχνικό και το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστήμιου του Μπέργεν της Νορβηγίας έχει 4.000 ανθρώπους και έχει το ίδιο μέγεθος με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τις ίδιες υποχρεώσεις. Δε αντίστοιχο του Κλερμόν-Φερά έχει περίπου 3.000. Εμείς έχουμε με το ζόρι 800. Μάλιστα. Ακόμη και το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντζάς στη Ρουμανία, και είναι ενδιαφέροντα στοιχεία, στη Ρουμανία η οποία έχει οικονομικά προβλήματα και η οικονομία δεν είναι στο επίπεδο της Ελλάδας παρόλο που είμαστε σε κρίση. Η Ρουμανία βέβαια έχει μια ανάπτυξη η οποία είναι πολύ χαμηλού ρυθμού, αλλά υπολείπεται σε σχέση με την δικιά μας οικονομία ή το βιωτικό επίπεδο. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν που έχει το μισό αριθμό των φοιτητών έχει διπλάσιο αριθμό διοικητικών και τεχνικών. Θέλω να πω λοιπόν ότι μάλιστα, τα πανεπιστήμια τα δικά μας πιέζονται, αυτό που λέμε υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση έχει βάση. Και αν δεν διορθωθεί αυτό, φοβάμαι ότι υπάρχει κούραση στο προσωπικό, κυρίως στο διοικητικό. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Τα μέλη δεν κάνουν ένα μέρος της δουλειάς των διοικητικών για να αντιμετωπίσουμε τις υποχρεώσεις, διότι τα πανεπιστήμια περνάνε σε άλλη φάση. Με την ψηφιακή μετάβαση, σιγά-σιγά οι απαιτήσεις είναι πολύ περισσότερες, τις οποίες ουσιαστικά καλύπτουν όλοι των ενόντων. Πανδημία, έχουμε προβλήματα, έχουμε κρούσματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κρούσματα υπάρχουν όπως στην πόλη και στο Πανεπιστήμιο. Εμείς παρακολουθούμε σε εβδομαδιαία βάση και έχουμε ένα report των κρούσματων των φοιτητών. Πέρα από την χιλάτιση την οποία κάνει η αρμόδια υπηρεσία, ο ΕΟΔΗ, παρακολουθούμε το τι γίνεται μέχρι στιγμής, τα στοιχεία τα οποία έχουμε από την Επιτροπή Υγείας και από τους συντονιστές για τον COVID-19 σε κάθε τμήμα, διότι υπάρχει ένας υπεύθυνος σε κάθε τμήμα. Ωραία. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι οι επαφές που υπάρχουν είναι εκτός πανεπιστημίου. Έρχονται από την πόλη, έρχονται έξω από το πανεπιστήμιο. Μέχρι στιγμής αντιμετωπίζεται θετικά η κατάσταση. Έχουμε έναν έλεγχο με τους ελέγχους, τα rapid test που κάνουμε εντός της Πανεπιστημιούπολης. Από εδώ και πέρα θα γίνονται μία φορά τη βδομάδα. Υπάρχει μία πολύ καλή συμπεριφορά και των φοιτητών και νομίζω ότι προχωράει το πρόγραμμα. Υπάρχει μια δυσκολία. Πού? Είναι τεχνικής φύσεως. Η δυσκολία μας είναι ότι έχουμε πάρει μια απόφαση ότι στις περιπτώσεις όπου έχουμε πρόβλημα σε μια αίθουσα με συγκεκριμένο τμήμα, η ασθενή ή δεν είναι εμβολιασμένος και ασθενή, ο διδάσκων τότε ουσιαστικά έχουμε τη δυνατότητα, εφόσον συμφωνήσει και η Επιτροπή Υγείας ως Πριτανικό Συμβούλιο, να περνάμε για ένα μικρό διάστημα στην αναπλήρωση εξ αποστάσεως. Αυτό το Υπουργείο δεν μας το επιτρέπει. Ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε εξ αποστάσεως, τώρα δεν επιτρέπει καθόλου, μα καθόλου, να γίνεται εξ αποστάσεως. Οπότε εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Πόσα κρούσματα έχουμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίων αυτή τη στιγμή, έχετε έναν αριθμό? Ενεργά κρούσματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίων, φοιτητές και πανεπιστημιακοί και καθηγητές, έχετε έναν αριθμό?
Υπάρχει. Οι αριθμοί μεταβάλλονται, αλλά συνήθως οι αριθμοί κάθε εβδομάδα στα τμήματα είναι από 1 έως 2, οι οποίοι τίθενται σε καραντίνα, δεν συμμετέχουν, οπότε επανέρχονται μετά από 10 μέρες, είναι κανονικά. Μιλάμε και για φοιτητές, έτσι. Μιλάμε και για φοιτητές. Και για φοιτητές και για διδάσκοντες. Άρα είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Θα μπορούσα να κάνω μια εκτίμηση ότι σχετικά με το τι συμβαίνει στην πόλη, όχι μόνο την πόλη Κομιωνική, αλλά και στην Άρτα, συγκριτικά με τον αριθμό των φοιτητών, το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο, διότι οι φοιτητές είναι εμβολιασμένοι πάνω από 80%. Πάνω από 80%. Πολύ θετικό είναι αυτό. Μάλιστα. Τώρα, ο πρόεδρος των αστικών, του αστικού ΚΤΕΛ στα Γιάννενα, επαναλαμβάνει ότι για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των συνωστισμών στα λεωφορεία του αστικού που υπάρχει τις ώρες αιχμής και πρέπει να σταματήσει να υπάρχει, χρειάζεται τη βοήθεια τη δικιά σας, χρειάζεται να στηρίξετε εσείς. Δηλαδή, τι λέει ο πρόεδρος, ότι πρέπει εσείς κλιμακωτά να ξεκινάτε τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο για να μπορούν κλιμακωτά να έρχονται οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο, να μην έρχονται και να μην φεύγουν όλοι μαζί. Δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό, δεν μπορεί να γίνει. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε και το έχουμε κάνει όσο μπορούμε, αλλά δεν μπορεί να γίνει πρακτικά, διότι ο αριθμός των αιθουσών των διαθέσιμων στο πανεπιστήμιο δεν είναι απεριόριστος για να έχουμε δυνατότητα να αλλάζουμε το πρόγραμμα σπουδών και να το κάνουμε ξεκινά. Σκοντάφτει σε αυτό ή εξεβολεύονται κάποιοι καθηγητές? Όχι. Κοιτάξαμε στην αρχή, αν θυμόσαστε, με την έναρξη των μαθημάτων διαζώσης, είχαμε πρόβλημα ότι σε μερικές αίθουσες είχαμε συνωστισμό. Όπως το λέτε, ναι. Ουσιαστικά έγιναν αλλαγές στο πρόγραμμα. Δώσαμε και όλες τις άλλες διαθέσιμες αίθουσες που δεν ανήκαν στα τμήματα, όπως είναι το Συνεδριακό Κέντρο, η αίθουσα Λόγου και Τέχνης, η αίθουσα στο Νιάρχιο, στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, οι οποίες διατέθηκαν για να υπάρξει κάλυψη. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει απεριόριστα. Υπάρχει ένας περιορισμός, γιατί όπως λέτε έχουμε και 3 τμήματα τα οποία δεν έχουν δικά τους κτίρια. Οπότε εκ των ενώντων δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε τεχνικά εσωτερικά εμείς. Η παράκληση και η υπόδειξη στο ΚΤΕΛ η δική μας είναι ιδιαίτερα στην πρωινή ζώνη από 8.30 μέχρι 11. Θα έπρεπε να παρακολουθεί λίγο το τι γίνεται στις στάσεις ώστε να βάζει περισσότερα λεωφορεία. Κάποιες μέρες, ιδιαίτερα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, εμφανίζεται αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Το κρατώ αυτό, φοιτητική στέγη. Το ζητούμενο είναι ούτε ένας φοιτητής που δεν έχει χρήματα να μην μείνει χωρίς στέγη, να μην αναγκαστεί να φύγει από τα Γιάννενα. Πού βρισκόμαστε τώρα, μοιράστηκαν δωμάτια? Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Προσπαθούμε να διαθέσουμε όσα δωμάτια έχουμε, διότι γίνεται και κάποια επισκευή σε κάποια δωμάτια σε εστίες, να διαθέσουμε όσα δωμάτια περισσότερα σε εστίες. Έχουμε ζητήσει από την περιφέρεια επιχορήγηση για να πάμε σε ξενοδοχεία. Καταρχήν έχουμε ζητήσει, θα ζητήσουμε από τα ξενοδοχεία, έχουμε εγκρίνει το αίτημα να ζητήσουμε δωμάτια από τα ξενοδοχεία. Είναι ακόμη όμως, δυστυχώς, είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και δυστυχώς δεν καταφέραμε να το αντιμετωπίσουμε πλήρως. Η πρόθεσή μας είναι να μην αφήσουμε κανένα φοιτητή να διακόψει τις σπουδές τους. Mm. Ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα να έχουμε καταλήξει σε αυτό το θέμα. Θα κλείσει δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, αρχές Δεκέμβρη, αυτό θα κλείσει? Ναι. Πολύ ωραία. Ο αρμόδιος αντιπρίτανης, κ. Πασχόπουλος, ας πούμε, δουλεύει πάνω σε αυτό, οπότε νομίζω την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξηγήσει. Πολύ ωραία. Τελευταίο θέμα. Τμήμα. Όμως, μία παράκληση. Πείτε τι. Στη διάθεση των δωματίων σε σχέση με τα ενίκια και το επίπεδο των ενοικίων, απευθύνομαι σε όλους τους γιαννιώτες. Μαζί σας. Δωμάτια, λοιπόν, να προσέξουν τις τιμές, διότι σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν υπερβολικές τιμές με βάση τις δυνατότητες των φοιτητών. Και αυτό λειτουργεί εις βάρος της πόλης και εις βάρος του Πανεπιστημίου και εις βάρος της πόλης, διότι αυτή η εικόνα μεταφέρεται. Διότι θέλω να σας πω ότι το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων, το 80% των φοιτητών είναι από άλλες περιοχές, δεν είναι υπηρώτες. Έτσι. 80%. Κανένα πανεπιστήμιο δεν έχει τόσο μεγάλη προσέλκυση φοιτητών από άλλες περιοχές, ακόμη στο διπλανό πανεπιστήμιο που είναι στο ίδιο μέγεθος Θεσσαλίας ή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Το 50% των φοιτητών είναι από την ίδια περιφέρεια. Σε εμάς το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών είναι έξω από την περιφέρεια Ηπείρου και θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό, διότι είναι σημαντικό θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Φέρνουν πολλά χρήματα οι φοιτητές στα Γιάννενα.
μην τους υπερεκμεταλλευτούν κάποιοι. Είναι ανόητο και για τους ίδιους που υπερεκμεταλλεύονται αυτά τα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση, είμαι μαζί σας 1000%. Τμήμα λογιστικής, και με αυτό θα κλείσουμε. Οι διδάσκοντες θέλουν να έρθει το τμήμα λογιστικής στα Γιάννενα. Η τοπική κοινωνία εκεί της Πρέβεζας λέει με τίποτα δεν πρέπει να φύγει το τμήμα λογιστικής. Έχει που έχει προβλήματα το τμήμα λογιστικής, γιατί μπήκαν λιγότεροι φέτος. Επιλέχτηκε από λιγότερους φοιτητές. Εσείς τι λέτε? Καταρχήν, ξέρετε την άποψή μου για την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης αγωγής. Παρόλο που το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είχε τις μικρότερες απώλειες στο επίπεδο που ήταν και για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το μεγάλο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, από αυτή την άποψη είμαστε ικανοποιημένοι. Υπάρχει πρόβλημα όμως σε δύο τμήματα, στις γεωπονίες της Άρτας και στο λογιστικής χρηματοοικονομικής. Το μένα τμήμα γεωπονίας, αν δείτε σήμερα, υπάρχει και μία ανακοίνωση. Mm-hmm. Όλα τα τμήματα, τα νέα της γεωπονίας, έχουν αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα οι φοιτητές τους πλήρως, όπως είχαν οι γεωπόνοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα λειτουργήσει υπέρ του τμήματος γεωπονίας στην Άρτα. Τώρα, όσον αφορά το τμήμα λογιστικής χρηματοοικονομικής, εδώ υπάρχουν υπέρ του τμήματος, θα έλεγα, τρία θετικά και τρία αρνητικά. Τα θετικά του είναι ότι έχει πλήρη στελέχωση και προσωπικό σε υψηλό επίπεδο. Έχει καινούργιες κτηριακές εγκαταστάσεις και είναι ένα τμήμα στο οποίο υπάρχει ζήτηση κυρίως στο μεταπτυχιακό του, στα μεταπτυχιακά του προγράμματα. Από την άλλη πλευρά όμως έχει τα αρνητικά του, έχει μικρή επιλεξιμότητα από υποψήφιους φοιτητές. Αυτό σχετίζεται στο ότι είναι μοναδικό τμήμα στην πόλη της Πρέβεζας και επιπλέον οι υποδομές της Πρέβεζας, ενδεχόμενα η φοιτητική μέρημνα εκεί, δεν είναι ικανοποιητική. Αυτά είναι τα τρία αρνητικά. Το πρόβλημά μας είναι ότι το τμήμα, αν επαναληφθεί αυτή η εικόνα με τα δεδομένα και τις αποφάσεις του Υπουργείου και τις προβλέψεις της ΕΘΑΕ και την επόμενη χρονιά, το τμήμα δυστυχώς θα κλείσει, πάει για κλείσιμο. Δεν θα μεταφερθεί πουθενά, θα κλείσει, λέτε. Βέβαια, θα έρθει κεντρικά, θα έρθει από πάνω. Η δικιά μας η πρόθεση είναι, επειδή το τμήμα αυτό στρατηγικά το θέλουμε στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, είναι στρατηγική επιλογή, δεν θέλουμε να το αφήσουμε να κλείσει. Υπάρχει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος. Περιμένουμε λίγο τη συζήτηση, διότι στην επόμενη σύνοδο, όπως είπα, στα 15-8 Δεκεμβρίου, θα γίνει μια συζήτηση για τα τμήματα τα οποία κατήργησε το Πανεπιστήμιο και τα τμήματα τα οποία θέλει να συρρυκνώσει. Η δικιά μου σκέψη, και είναι προσωπική σκέψη, ότι το τμήμα είναι βιώσιμο και θα παραμείνει. Τα υπόλοιπα θέματα... Θα παραμείνει στην Πρέβεζα και πρέπει να παραμείνει στην Πρέβεζα? Λέω ότι θα πρέπει να παραμείνει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα υπόλοιπα θέματα τα οποία συζητούμε, καθώς επίσης και η αντίδραση που υπάρχει από φορείς της Πρέβεζας, θα συζητηθούν στη Σύγκλιτο. Περιμένουμε όμως πρώτα να δούμε και τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του Υπουργείου. Η δικιά μου η πρόθεση είναι ότι το τμήμα αυτό να παραμείνει, τα υπόλοιπα στη Σύγκλιτο και μετά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Έχετε διαμορφωμένη άποψη αν θα πρέπει να παραμείνει στην Πρέβεζα ή στα Γιάννενα? Δεν θέλω να συζητήσω αυτό το θέμα τώρα μαζί σας πριν το συζητήσω στη Σύγκλιτο. Συγγνώμη λίγο που το θέτω έτσι, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει. Έχετε διαμορφωμένη άποψη εσείς? Δεν θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Διαμορφωμένη άποψη για αυτό που ρωτώ έχετε εσείς, την οποία και θα εισαγάγετε στη Σύγκλιτο? Προσωπικά έχω άποψη για το θέμα και έχω και δύο εναλλακτικές λύσεις, αλλά θα ήθελα πρώτα να τις συζητήσω στη Σύγκλιτο. Μάλιστα. Μάλιστα, θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη Σύγκλιτο. Ευχαριστώ κύριε Αλμπάνη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε την πολιτική ανθρωπογεωγραφία όπως σε αυτή τη φάση. Επαναλαμβάνω.